Σε αυτό το βίντεο θα δούμε λίγο πώς δουλεύουν τα coins, πώς μπορούμε να πάρουμε ένα coin και πώς μπορούμε να βάλουμε σε κάθε coin να έχει custom τιμή. Θα ξεκινήσουμε τη σκηνή μας σε ένα canvas και θα βάλουμε ένα text εδώ πέρα. Θα βάλουμε τα coins, τα οποία coins βάζουμε ένα circle collider 2D και το κάνουμε ease trigger. Και τα βάζουμε σε ένα tag collectible ή coins ή όπως θέλουμε. Και κάνουμε ένα σκριπτάκι το οποίο δεν έχει τίποτα άλλο παρά μόνο μία μεταβλητή indicator που λέγεται coin value. Και εδώ βάζουμε ό,τι αριθμό θέλουμε. Αυτός ο αριθμός είναι πόσο score, τι value θέλουμε να έχει το κάθε coin, κάθε φορά που το μαζεύουμε. Οπότε, στον παίχτη λοιπόν, ανοίγουμε το script του παίχτη. Και δημιουργούμε ένα using unityengine.ui γιατί θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε text. Δημιουργούμε μια private μεταβλητή text την οποία την ονομάζουμε coins text. Κάνουμε τον κώδικα για να κινεί το παίκτης και να κάνει jump κλπ. Αλλά εμείς θα εστιάσουμε στο κομμάτι του coin collection. Και δημιουργούμε μια function onTriggerRender2D και λέμε αν το collision που θα κάνουμε έχει tag collectible, όπως και το ονομάσαμε πριν, τότε, εδώ βλέπετε δημιουργώ μία μεταβλητή, την έχω δημιουργήσει ήδη εδώ πάνω, που λέγεται cprops, δηλαδή coin properties, private coin properties, και το coin properties είναι η κλάση, η οποία έχει μέσα το value που θέλουμε να δώσουμε στο coin, αυτό εδώ. Και του λέω λοιπόν, ότι αυτή η μεταβλητή είναι από το collision που θα κάνεις, πάρε το component coin properties. Έχω μια μεταβλητή που λέγεται coins, η οποία είναι integer, public integer coins. Και λέω λοιπόν, κάθε φορά που θα κάνουμε collision με ένα αντικείμενο που έχει tag collectible, η μεταβλητή coins θα γίνεται syn ίσον με το coin value που έχουμε από την κλάση cprops. Αν δηλαδή εδώ το νουμεράκι που έχουμε είναι 9, η μεταβλητή μας coins θα γίνει 9. Την επόμενη φορά θα γίνει συν. Το επόμενο value, ας πούμε, έχει τιμή 50, θα γίνει συν 50. Και η τιμή που θα έχει πλέον η μεταβλητή coins θα είναι 59. Αυτό δεν το δίνουμε σημασία. Και λέμε, δημιουργούμε δύο μεταβλητές εκείνη τη στιγμή, μία sprite renderer, την οποία το ονομάζουμε SR, και μία collider2D που το ονομάζουμε CL. Είναι τα αρχικά δηλαδή, και λέμε η μεταβλητή sprite renderer SR θέλουμε να είναι ο sprite renderer από το collision που θα κάνεις. Ποιο είναι αυτό? Το coin. Το ίδιο και το collider2D. Το CL θέλουμε να είναι ο collider2D από το collision object που θα κάνεις. Και εφόσον λοιπόν ορίσουμε αυτές τις δύο μεταβλητές, ερχόμαστε εδώ και τις κάνουμε disable. Έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο θα δούμε ότι το κάθε coin έχει ένα δικό του value. Και με το που το ακουμπήσουμε, εξαφανίζεται και το value μπαίνει στην τιμή επάνω στο text εδώ πέρα. Εδώ θα γίνει συν 9, θα γίνει 14 και εδώ θα γίνει συν 50, 64.